πάμε στην υπόθεση της Μέρης Χρονοπούλου, διότι φαίνεται ότι η διαθήκη που δείξαμε οι διόχειροι φαίνεται ότι δεν ανήκει πια. Ο γραφικός χαρακτήρας δεν είναι... Ναι, είναι αυτό το έγγραφο που πήρε το φως δημοσιότητας. Φαίνεται ότι δεν το έχει γράψει η ίδια η Μαίρη Χρονοπούλου, αλλά ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών Θάνος Πουλάκης. Κάτι καταλάβαμε, θυμάστε ότι είπαμε, γιατί είχε προσταφέρεση τι μου χρωστάς, τι σου χρωστάω. Να πω ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Χατζημιχάλη, και φίλο και δικηγόρο της Μέρης Χρονοπούλου. Κύριε Χατζημιχάλη. Καλησπέρα, Ζήνα. Καλησπέρα στους συνεργάτες και τους καλεσμένους σου. Γεια σας. Έχουμε τον κύριο Πουλάκη, που είναι ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών, στο τηλέφωνο. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά σε εσάς, κύριε Χατζημιχάλη. Κύριε Πουλάκη, εσείς συντάξατε αυτή την ιδιόχειρη διαχειριστική όπως γράφει? Ναι, το έχω συντάξει εγώ μετά από υπαγόρευση δική της. Ήθελε η συμφωνία αυτή που θα κάνουμε μαζί να υπάρχει και σε κάποιο χαρτί για το αρχείο της. Άρα ο γραφικός χαρακτήρας είναι δικό σας, ώστε για εκείνη και για τους οικείους της... Αυτό που βλέπω εγώ τώρα εδώ στην οθόνη είναι της κόσμου ο χαρτί. Σας τα υπαγόρευε όμως. Δεν σας τα υπαγόρευε. Μας το υπαγόρευε βέβαια και ήταν επιθυμία δική της να το γράψω όσο... Εσείς γράψατε και άλλα σε δεύτερη σελίδα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει και δεύτερη σελίδα. Κοιτάξτε να δείτε, αποτελεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ μας. Ό,τι έχει να κάνει πάνω στην αποτέφρωσή της και τίποτα παραπάνω. Για μια δεύτερη σελίδα... Αν ήθελε να δώσει συνέχεια στην ιδιόχειρη διαθήκη με άλλα πράγματα που δεν αφορούσαν το γραφείο και την αποτέφρωση, αυτό εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω. Άρα εσείς γράψατε μόνο την πρώτη σελίδα και όχι τη δεύτερη. Μόνο την πρώτη σελίδα. Αυτό που βλέπουμε τώρα στην οθόνη. Μόνο αυτό έχετε γράψει εσείς. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ο κύριος Σταγόπουλος όμως διαβεβαιώνει ότι υπάρχει δεύτερη. Όχι, φαίνεται ότι κρατάει και δεύτερη. Ναι. Δεν βλέπουμε τι λέει. Μιλάει μέσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει δεύτερη. Εγώ σας λέω αυτό που έγραψα εγώ και αφορούσε μόνο την αποτέφρωσή της. Τίποτα άλλο. Άρα κύριε Χατζημιχάλη, ευχαριστούμε τον κύριο Πουλάκη. Κύριε Χατζημιχάλη, ερχόμαστε σε εσάς για να σας ακούσουμε. Τελικά τα μνημόσυνα είναι γίνονται ένα. Κοίταξε, επισήμως αυτό που ξέρουμε είναι το τρισάγιο που θα κάνει το χαμόγελο του παιδιού, στο οποίο νομίζω ότι πριτανεύει και εδώ η λογική και θα είναι όλοι εκεί οι παρόντες. Εμείς πάντως θα είμαστε. Αλλά ας κρατάμε και ένα μικρό καλάθι, γιατί εγώ τη Δευτέρα μπορεί να σας πω και κάτι ακόμα. Μάλιστα. Μέχρι τότε. Κύριε Χατζημιχάλη, ο λόγος σε εσάς. Κοιτάξτε, όσον αφορά το τρισάγιο, βέβαια όλοι οι φίλοι θα πάμε εκεί να τιμήσουμε τη μνήμη της Μέρης. Τώρα αν τυχόν θα γίνει και κάποιο άλλο τρισάγιο από κάποιους άλλους, δεν ξέρω. Πάντως εκεί πρέπει να πάνε οι φίλοι και θα πάμε και βεβαίως όλοι, φαντάζομαι και ο κύριος Γιαννόπουλος θα θέλει να είναι αυτή η τελετή, ας το πούμε, ανοιχτή, για να μπορέσουν να πάνε όσοι την αγαπούσανε. Σύμφωνοι, στο Οδός Αληθείας 10, στην Παιανία, λοιπόν, που ήταν το σπίτι της Μέρης. Τώρα, όσον αφορά αυτό το έγγραφο, πολύ καλά το είπε ο κύριος Πουλάκης, αλλά δεν είναι ο συντάκτης αυτός, απλώς είναι αυτός που το έγραψε. Συντάκτης είναι αυτός που το υπαγορεύει, αν το βάλουμε, ας πούμε, έτσι, νομικά ή κυριολεκτικά. Επομένως, αποτύπωσε ο κύριος Πουλάκης την επιθυμία της Μέρης να αποτεφρωθεί. Μάλιστα γράφει και να πάει στη Βουλγαρία και τέτοια, αλλά και κυρίως η τέφρα της να σκορπιστεί στο Σούνιος της. Βάλτε μου μια ανωτελεία στη Βουλγαρία, γιατί σήμερα ο Νίκος Σταγόπουλος δίνει στο Σπύρο Σιγούρο ένα έγγραφο που όταν πια υπάρχει και η Ριτσώνα... Ναι, είναι μια υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία Νοεμβρίου, είναι μερικούς μήνες μετά, 8 μήνες μετά. Την έχουμε τη δήλωση. Την έχουμε τη δήλωση, την οποία εκεί είναι η σύνοψη, αν θες, αυτής της ιδιόχειρης διαθήκης, όπου λέει ότι γίνεται εκεί η Βουλγαρία Ριτσώνα και ουσιαστικά πάλι την επιθυμία της Μέρης Χρονοπούλου επαναλαμβάνει αυτή η υπεύθυνη δήλωση, με την υπογραφή βέβαια της ηθοποιού. Μέρη Χρονοπούλου είναι η ίδια υπογραφή που δείξαμε και χθες από ένα έγγραφο που μας έδειξε ο Θωμάς ο Χούντας. Ναι. Με βάση αυτό το έγγραφο έγινε η αποτέφρωση. Και πολύ σωστά είναι η Ριτσώνα, που εντωμεταξύ φτιάχτηκε η Ριτσώνα για να μπορούν να αποτεφρώνονται και στην Ελλάδα. Πηγαίνανε στη Βουλγαρία παλιότερα. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την υπόθεση, να πω ότι Έχει γίνει η απογραφή, πλην όμως δεν έχουμε μπορέσει να πάρουμε ακόμα την έκθεση από την κυρία Γαρδενιώτη, την συμβολογράφο που όρισε το ειρηνοδικείο μετά από αίτηση που υπέβαλα, για να δούμε τι ακριβώς βρέθηκε εκεί. Θυμίζω, το παρουσιάσετε κι εσείς, έγινε και κάποια κλοπή εκεί πέρα, οπότε τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Κάποιοι κλέφτες. Εγώ θέλω να πω τώρα το εξής. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράλληλη έρευνα από την αστυνομία, Αλέξανδρε, προκειμένου να δούμε τι. Τρεις παράλληλες έρευνες. Η μία αφορά στον ευνίδιο θάνατο που την είχαμε πει εξ αρχής. Η δεύτερη αφορά σε ένα όπλο, σε μια καραμπίνα που βρέθηκε στο σπίτι της ηθοποιού. Και η τρίτη αφορά στη διάρρηξη. Όσον αφορά στη διάρρηξη, μπήκε μέσα ένας διαρρήκτης, επικεντρώθηκε σε δύο χώρους σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Στο σαλόνι και κυρίως στην κρεβατοκάμαρα που, από όσο μου είπαν αστυνομικοί, βρίσκεται στον επάνω όροφο. Πρέπει να ανέβεις κάποια σκαλάκια. Τα οποία η εικόνα που έχει η αστυνομία είναι ότι δεν τα ανέβαινε, επειδή αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα. Κοιμόταν κάτω. Σε ό,τι αφορά πάντως την καραμπίνα, η καραμπίνα την είχε η Μαίρη Χρονοπούλου, από ό,τι γνωρίζω εγώ, πάρα πολλά χρόνια πριν. Αδήλωτη βέβαια. Της έλεγαν οι φίλοι της, πήγαινε Μέρη να τη δηλώσεις. Δεν είχε πάει να τη δηλώσει. Άρα της ανήκει. Το κομμωδίνο με τη διαθήκη. Αυτό το κομμωδίνο με τη διαθήκη και όλα αυτά, κύριε Χατζημιχάλη. Τι είναι αυτό που εσείς θέλετε να ακουστεί σήμερα πριν σας αποχαιρετήσω? Τι είναι αυτό που θέλετε να διευκρινίσετε? Εγώ θέλω να πω το εξής. Ναι. Ότι γιατί έχει γίνει και ο θόρυβος με το θέμα της τέφρας, της Μέρης. Υπάρχει αυτό το έγγραφο που δείξατε, που έγραψε ο κύριος Πουλάκης, κατά υπαγόρευση της Μέρης. Πλην όμως δημοσιεύτηκαν και διάφορες ανακρίβειες στον τύπο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και τη λέξη τρόλ. Μάλιστα διαμαρτυρήθηκα στο έντυπο αυτό, που έχει και πολύ μεγάλο site στο διαδίκτυο. Πολλοί το διάβασαν και σήμερα κάποιο ρεπορτάζ. Γιατί είχε πάρα πολλές ανακρίβειες, μεταξύ των οποίων ότι εμείς οι φίλοι προσχηματικά ενδιαφερόμαστε να γίνει αυτό, δηλαδή να τηρηθεί η επιθυμία, να ικανοποιηθεί η επιθυμία της Μέρης, και κάνουμε όλα αυτά και διασύρουμε το όνομά της και προσβάλλουμε τη μνήμη της, τα οποία αυτά δεν αξίζουν καν οποιασδήποτε διάψευσης. Να σκεφτείτε ότι συγκεκριμένη δημοσιογράφος, έχω ετοιμάσει και μία αναφορά για να την στείλω στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό της ΕΣΥΑ. Πήρε τηλέφωνο του κύριου Παπαδόπουλου και του είπε ότι «Κύριε Παπαδόπουλο, έχετε εσείς την τέφρα και είναι παράνομο, και να την παραδώσει στο χαμόγελο του παιδιού». Ποιος της έδωσε τέτοια δικαιώματα της κυρίας αυτής να κάνει τέτοια πράγματα? Υπάρχουν δημοσιογράφοι και ας το πούμε επαγγελματίες που εκτελούν το λειτουργήμά τους, διότι λειτουργήμα είναι το δημοσιογραφικό, όπως και το δικό μας του δικηγόρου, όπως και οι συνεργάτες σας και εσείς, άψογα. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι παραβιάζουν την δεοντολογία κλπ. Βέβαια υπάρχουν και τα δικαστήρια και όλα αυτή αυτά. Δεν θέλω να πω ονόματα. Είναι τα 40 της Μέρης μας έτσι τώρα. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καταλήξει σε τι? Ότι ανήκουν τα σπίτια στο χαμόγελο του παιδιού. Υπάρχει και μια συμβολεογραφική πράξη που δίνει στη Λαμάρα ένα ποσό και η Λαμάρα να μοιράσει κάποιο από αυτά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άλλη εκκρεμότητα. Ή υπάρχει? Υπάρχει το εξής. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μια ανάκριση, η οποία γίνεται προανάκριση στο αστυνομικό τμήμα της Παιανίας, η οποία μόλις ολοκληρωθεί. Δυστυχώς δεν έχουν έρθει όλοι αυτοί που θέλουν να καταθέσουν. Θα επιστρέψει στην εισαγγελία για να αποφασίσει ο εισαγγελέας τι θα γίνει μετά. Τώρα, όσον αφορά το καθαρό κομμάτι της Διαθήκης, επειδή ελέγχθη ότι οι 50.000 δίδονται, ας πούμε, εθελοντικά κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση, κατά την άποψή μου τη νομική υπάρχει υποχρέωση του χαμόγελου του παιδιού να καταβάλει τις 50.000, γιατί καθίσταται κληρονόμος. Άρα συνδέεται. Έστω και για τα κινητά. Τώρα, όσον αφορά την υποχρέωση της Λαμάρας προς τους μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και ο Θωμάς, ο Χούντας, που ήταν μάρτυρας και αυτός, σύμφωνα με το 7.726 του αστικού κώδικα, δεν είναι συμβατή η ιδιότητα του μάρτυρα και του, ας το πούμε, τιμηθέντος κληρονόμου. Δηλαδή δεν δικαιούται να πάρει χρήματα. Αν θέλει βέβαια η Λαμάρα να του τα δώσει, είναι δικό της θέμα. Δεν υπάρχει, για να ακούγονται όλες οι απόψεις και να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους, διότι ενδεχομένως κατηγορηθούμε και εμείς οι δικηγόροι ότι δεν τα είπαμε καλά ή και εσείς οι δημοσιογράφοι δεν τα παρουσιάσετε πλήρως. Κύριε Χατζημιχάλη, όπως βλέπετε προσπαθούμε όλες τις πλευρές. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια. Γιατί... είστε η εκπομπή που τα παρουσιάζει από όλες τις πλευρές. Δεν θέλουμε να αφήσουμε έτσι κάποιο κενό στη μνήμη της Μέρης και το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και αναμένοντας όλα τα επόμενα προχωράμε μπροστά να γίνει το τρισάγιό της. Κυρίως να γίνει αυτό που θέλει η Μέρη. Πιστεύω ότι ο κύριος Γιαννόπουλος θα κάνει αυτό, το είπατε και την άλλη φορά που υποσχέθηκε στη Μέρη να κάνει το ίδρυμα και το μικρό μουσείο, ας πούμε, για να υπάρχουν κάποια πράγματα δικά της προσωπικά και να τιμάται εκεί η μνήμη τους όπως και αυτή το ήθελε. Και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι και θα βγούμε να συγχαρούμε και το χαμόγελο Γκαδού και τον κύριο Γιαννόπουλο και εσάς για την, εν πάση περιπτώσει, συμμετοχή σας στην προσπάθεια αυτή, γιατί όλα πρέπει να λέγονται. Ο καθένας το λιθαράκι του βάζει εδώ και εμείς το δικό μας, για να γίνει αυτό που πρέπει και να είναι η ψυχή της εκεί πέρα αναπαύεται ευχαριστημένη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κύριε Χατζημιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.